θυμάμαι, δεν θα ξεχάσω ποτέ, ότι γύριζα στο φοιτητικό έτσι δωμάτιο που έμενα. Πήγα να ανοίξω την πόρτα και σκάλωνε, δεν άνοιγε σωστά. Οπότε κοίταξα από κάτω και βρήκα ένα τηλεγράφημα. Το ανοίγω και δεν πίστευα στα μάτια μου. Έλεγε, Θανάση μου, αρέσανε τα στιχάκια σου και θέλω να συνεργαστούμε, και υπογραφή από κάτω, ο Μάνος Λοΐζος. Ήταν σοκ αυτό για μένα. Δεν το περίμενα, είναι αλήθεια. Εντάξει, μετά το ξάφνιασμα και μετά τη γνωριμία μας, μπορώ να πω ότι ίσως πήρα αναθάρισα λίγο σε σχέση με τη σχέση μου με τη δημιουργία. Βέβαια, όπως το λέω συχνά, αφού πήρα θάρρος από τις επαφές που είχαμε το πάνω, είπα να του βάλω να ακούσει και κάτι δικά μου τραγούδια, όχι μόνο στίχους, να ακούσει και τις μουσικές που κάνω. Και η αλήθεια είναι ότι με απέτρεψε. Μου λέει, Θανάση, είσαι πάρα πολύ καλό στα στιχάκια, αλλά αγόρι μου, άστο, με τη μουσική δεν το έχεις. Λοιπόν, εντάξει, παρότι τον αγαπούσα, ας πούμε, και τον εκτιμούσα πάρα πολύ, προφανώς αυτό που είχα μέσα μου, το σαράκι, νίκησε την... και συνέχισα, η αλήθεια είναι, δεν τον άκουσα. Και πολλές φορές έχω σκεφτεί αν δεν έφευγε τόσο νωρίς από τον κόσμο μας, ποια θα ήταν και η δικιά μου πορεία. Πιθανότητα θα είχα βγει πιο νωρίς στο χώρο, στο Πουρμπέτι, γιατί από το 80, ας πούμε, 82 τότε που έγραψα αρκετά κομμάτια, μπόρεσα να τα βγάλω πάνω από μια δεκαετία μετά, το 1993. Υποθέτω ότι θα με βοηθούσε η γνωριμία με τον Μάνο να κάνω κάτι πιο νωρίς. Σίγουρα με επηρέασε αυτό. Επίσης, μπορώ να πω περισσότερο ακόμα και από τη συνεργασία μας στη μουσική, με επηρέασε η προσωπικότητά του και ο χαρακτήρας του. Το βασικό στοιχείο που αναγνώρισα σε αυτόν είναι ότι τα συναισθήματα που βγαίναν από τις μουσικές του είχαν αντίκρισμα και στον άνθρωπο. Δεν υπήρχε καμιά διαφορά ανάμεσα στον δημιουργό και στο έργο. Και αυτό είναι ευεργετικό, ειδικά όταν είναι παρόντες ταυτόχρονα το έργο και ο δημιουργός. Παίζει ρόλο για όλους και για μένα. Η τέχνη και ειδικά η μουσική είναι μια παρηγορητική διαδικασία και περιμένεις και από τον δημιουργό να είναι συμπονετικός, κοινωνικοποιημένος, να παλεύει στην ουσία και με το έργο του και με τα λόγια του για μια καλύτερη ζωή. Αυτά.